κόρνερ στο μάτς. Άργησε αρκετά. Να έρθει απευθείας εκτέλεση, πονηρή. Η μπάλα πάνω από την αιστεία, δίχως να την ακουμπήσει ο Δημήτρης Σωτηρίου. Δεν ξέρω αν αυτό ήθελε να κάνει ο Μίσης, να σκοράρει απευθείας. Με εκτέλεση κόρνερ. Δεν απήχε πολύ. Φαίνεται να ελέγχει την κατάσταση ο Σωτηρίου. Μπάλα περνά πάνω από το χέρι του. Έχασε την μπάλα και δεν ήταν παράλογο ότι την έχασε και πάει ο Μάνος σε μια κάθετη διείσδυση. Λισάνδρο Σεμέντο, out. Η πιο καθαρή φάση στον αγώνα έρχεται για τον Όφη στο 39. Μέτρα στην άμυνα τον Όφη. Ο Λιμιός πηγαίνει σε μια ενέργεια απέναντι στον Μπράουν. Τον προσπερνά. Ο Μπράουν απλώνει ανόητα τα πόδια ενώ έβλεπε ότι δεν είχε καμία πιθανότητα για την μπάλα. Θα μπορούσε να αφήσει τον Λιμιό να γυρίσει την μπάλα από το να κάνει αυτό που έκανε με την είσοδό του στο παιχνίδι. Ο Δημήτρης Λιμιός με την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός, πράγμα που έλειψε πολύ από τον ΠΑΟΚ του πρώτου χρόνου, κάνει αυτό που λέμε τη διαφορά. Εδώ τον αφήνεις αφού δεν φτάνεις στην μπάλα, άστον και ό,τι γίνει, γιατί αυτό είναι ένα στήσιμο στα 11 μέτρα και δεν είχε καμία πιθανότητα ο Μπράουν να βρει την μπάλα. Είναι πολύ καθαρό το πέναλτι. Φτύνει επάνω, είμαστε στο 50. Η εκτέλεση από τον Μπίσεσβαρ, η απόκρουση του Σωτηρίου, έρχεται ο Ακπομ να βάλει την μπάλα στα δίκτυα. Ξέσπασμα από τον center forward του ΠΑΟΚ, τον Τσούμπα Ακπομ. Να βεβαιωθούμε κι εμείς και πιθανόν και ο κύριος Φωτιάδης από τον video assistant referee ότι κινήθηκε κανονικά και όχι αντικανονικά ο Ακπομ μετά την εκτέλεση του πέναλτι από τον Μπίσεσβαρ. Απόκρουση του Σωτηρίου. Όχι, την ώρα που εκτελεί το πέναλτι ο Μπίσεσβαρ, ο Ακπομ κινείται πολύ κανονικά. Προλαβαίνει τον Νάστο, ο οποίος κάνει την προσπάθεια απλώνοντας το αριστερό πόδι. Δεν προλαβαίνει. Αυτός που πρόλαβε είναι ο Τσούμπα Ακπομ και από το χαμένο πέναλτι, το πέναλτι του Μπίσεσβαρ που απέκρουσε ο Σωτηρίου, για να είμαστε σωστοί. Ο Μίσιτς στον Μπίσεσβαρ, το ξεπέταγμα του Ακπομ, πάει να τελειώσει μόνος του τη φάση. Φοβερά δυνατό σούτ, ανταπεξήλθε ο Σωτηρίου. Ο διαιτής δίνει πράγματι το πράσινο φως για να επανεκκινήσει το παιχνίδι με τον τραυματισμό του Σωτηρίου. Κεφαλιά του Λέω Μάτος, πολύ κοντά άλλη μια φορά μετά τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ ένα δεύτερο γκολ. Χρεώνει να πάει στο πλάι. Λέω Μάτος. Μίσιτς, κίνηση του Λάμπρου. Τράβηγμα, δεύτερο πέναλτι. Αυτή τη φορά από τον Κώστα Γιαννούλη, ο οποίος θα είναι και ο πρώτος ποδοσφαιριστής του αγώνα που θα πάρει κίτρινη κάρτα. Να το δούμε. Πήρε την μπάλα μπροστά. Ναι. Υπάρχει ένα τράβημα χέρι με χέρι, δεν είναι μαρκάρισμα κανονικό αυτό. Τραβάζει το χέρι του αντιπάλου. Πηγαίνει ο Ακπομ, ο Σωτηρίου τον περιμένει. Παραλίγο. Μπάλα κάτω από το σώμα του τερματοφύλακα του Όφη. Δεύτερο γκολ για τον Ακπομ πριν φτάσουμε στη μία ώρα παιχνιδιού. Με δύο πέναλτι που κέρδισαν οι ακραίοι του ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Λιμιός από τον Μπράουν και ο Λάζαρος Λάμπρου από τον Γιαννούλη. Ο δικέφαλος βγαίνει από την όποια δύσκολη θέση είχε περιέλθει με την ίδια την εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο και φτάνει σε αυτό το 2-0 μισή ώρα πριν το φινάλε του αγώνα. Ένα χτύπημα από τον Ακπομ, όχι ακριβώς στη γωνία. Σαν του Μίσιτς στον Ακπομ που σαν να πέταξε από πάνω του αλυσίδες με αυτά τα δύο γκολ. Σέντρα τώρα του Μίσιτς, γυριστή κεφαλιά του Λάμπρου, 3-0. Στο 66 φτάνει στον γκολ και ο Λάζαρος ο Λάμπρου, φτάνει, επιστρέφει στις ασίστ και ο μίστερ ασίστ του ΠΑΟΚ, ο Ιώσιπ Μίσιτς. Το δεύτερο γκολ του Λάζαρου Λάμπρου στο πρωτάθλημα, είχε βάλει ένα στο ίδιο τέρμα και εναντίον του Αστέρα Τρίπολης. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Ναι, όχι, είναι σε κανονική θέση ο Λάμπρο. Όταν πετάχτηκε στη σέντρα του Μίσιτς, πολύ σωστά μου υπενθυμίζει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ότι αυτό που είχε αναφέρει ο Πέλκας στους συναδέλφους μου στο pre-game,
ότι είναι η μέρα για να βάλει γκολ ο Λάμπρου, επιβεβαιώνεται. Κοίταξε, αν συνεχιστεί έτσι, θα βάλει γκολ και ο φροντιστής του ΠΑΟΚ. Στο Σίμος θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη Παπαδόπουλο όταν ολοκληρωθεί αυτή η αντεπίθεση. Του Όφη με ένα αξιόλογο σούτ από τον Ναμπί, τον Λάμπρου, το κατέβασμα από τον Λάμπρου. Δυσκολεύτηκε να κρατήσει την ισορροπία του, κράτησε πάντως την μπάλα. Ντάγκλας, γκολ! Στο 83 το 4-0 για τον ΠΑΟΚ έρχεται από τον Πάγκο και είναι το πρώτο γκολ του 23χρονου Βραζιλιάνου και γι' αυτό τρώει και το Φαντούρο στο πρωτάθλημα. Πολύ ωραίο σούτ, στοχευμένο από τη δεύτερη απόσταση που λέμε, από τα 20 μέτρα στην απέναντι γωνία του Σωτηρίου. Το ξαναδούμε. ΠΑΟΚ 4, Όφη 0. Είχε το χρόνο να σημαδέψει ο Ντάγκλας και να σκοράρει με αυτό το πραγματικά ωραίο φαλτσαριστό σου στην δεξιά γωνιά του. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν βγήκαν πολύ γρήγορα τα μπλοκ από την άμυνα του Όφη. Αλλά δίνει τον φάλτσο που